Μετά από έναν βολεϊκό μαραθώνιο 2,5 ώρων στο Κατάμε, στο Δημοτικό Στάδιο της Καλαμάτας, οι Λύκοι γνώρισαν την ήττα στην πρεμιέρα με 3-2 σετ από τον Άθλο Ορεστιάδας. Όπως και στον μεταξύ τους αγώνα στο League Cup, λίγες ημέρες νωρίτερα, έτσι και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο Άθλος είχε περισσότερες λύσεις στην επίθεση και συμπαγές μπλοκ, που του απέφερε 17 πόντους. Από την άλλη μεριά, η Καλαμάτα πλήρωσε τα λάθη της σε μια μάχη σώμα με σώμα. Πέρες, πολύ δυνατά επάνω στην Δαλακούρα. Μαζεύει ο West για τον Κόενεν με πάσα. Ρίστικ, στη μικρή διαγώνιο είναι και ο Ντάκουρης. Με πάσα θα περάσει και πάλι ο Κόενεν. Πάσα πίσω σε Ρενάν. Ο πόντος για τον Άθλο έχει σπάσει τον μπλοκ. 17 όλα, δεύτερο σετ με φλότ, με δάχτυλα ο Μπέικ. Ο Ρίστικ στην επίθεση. Μαζεύει ο West για τον Γκάμπο. Συνεχίζεται η φάση. Σερενάν η επίθεση του Άθλου. Καλακούρα σε ρόλο πάσα για τον Οκάμπο. Σπάει το αντίπαλο μπλοκ. Και μετά από αυτήν την πολύ όμορφη φάση, με λίγο φιλέ, μάζεψε ο Δαλακούρας. Ο Οκάμπο στην επίθεση. Ο πόντος είναι για την Ορεστιάδα το παιχνίδι στο 12-15. Video challenge όμως, για να δούμε, πριν τελειώσουν όλα, τι θα δείξει το VAR. Το παιχνίδι τελείωσε. 3-2, η Ορεστιάδα παίρνει το δικό της πρώτο θετικό αποτέλεσμα. Η Καλαμάτα μαχητική και διεκδικητική. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι δυνατά και με σωστό τρόπο. Μετά στο τρίτο σετ, στο 17-12, αρχίσαμε να κάνουμε λάθη και να μην το παίρνουμε τόσο σοβαρά το παιχνίδι. Όπως είπε και στην αρχή, ξέραμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Από την τέταρτη θέση μέχρι την ένατη θα υπάρχουν πολλά 3-2, καθώς οι ομάδες από την τέταρτη θέση και κάτω είναι σχεδόν εισάξιες. Και πιστεύει ότι θα είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα σε αυτές τις θέσεις και θα υπάρχουν πολλά τέτοια αποτελέσματα. Ήταν ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι, βέβαια, όσον αφορά υποδοχή, όσον αφορά επιθέσεις. Ήμασταν πάρα πολύ όμως βιαστικοί εμείς και ήμασταν βιαστικοί σε κρίσιμα σημεία. Να πω ότι στο tie break, ας πούμε, γυρίσαμε 8-7, χάναμε 8-7 και από το 8-7 και μετά κάναμε 5 λάθη. Κάτι το οποίο σαφώς δεν σε συγχωρεί ο αντίπαλος. Παλιότερα ρωτήθηκα αν θα βλέπουμε συχνά 3-2 και τους είπα ότι πλέον μπορεί να είναι συνήθεια, γιατί όλες οι ομάδες είναι σε υψηλό επίπεδο και θα γίνεται μάχη. Είναι η πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα, έστω με 3-2. Το παίρνουμε θετικά και ξεκινάμε δυναμικά την αγωνιστική μας χρονιά. Θέλαμε να κερδίσουμε, το δείξαμε και από την απόδοσή μας που μπήκαμε πολύ παθιασμένα στο παιχνίδι. Εν τέλει φύγαμε με τον ένα βαθμό. Το δεύτερο σετ ήταν κομβικό, εκεί που κολλήσαμε σε ένα rotation και δεν τελειώσαμε εύκολα μια μπάλα. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα φέτος θα είναι οι πρώτες τρεις ομάδες, τέσσερις ας πούμε μπροστά, και οι υπόλοιπες όλες μπορούν να κερδίσουν η μία οποιαδήποτε την άλλη.